Η δεύτερη συγγραφική δουλειά του, κυρίου Σταύρου Παπαδόπουλου, η γιαγιά μου η Σμυρνιά, κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα και αγγίζει ήδη τις καρδιές, ιδιαίτερα των προσφύγων. Κοντά μας έχουμε απόψε τον συγγραφέα, κύριο Σταύρο Παπαδόπουλο, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για αυτό το βιβλίο. Τι πραγματεύεται? Μιλάω για την ιστορία της γιαγιάς μου. Είναι οι χίλιες και μία νύχτες με τη γιαγιά μου μπροστά στο τζάκι, μικρός εγώ. Και μου αναφέρει όλη την ιστορία και όλη την προσφυγιά από την πατρίδα της ως εδώ στην Ελλάδα. Όλα. Και αυτό μου λέει κάθε βράδυ, μου λέει από μία ιστορία για όλη τη ζωή της. Πώς γεννήθηκε αυτό το βιβλίο, ήταν μια βαθύτερη ανάγκη να παραμείνουν ζωντανά όσα σας διηγήθηκε η γιαγιά σας? Ναι. Το βιβλίο άρχισε, αν θα δείτε, έχω μια ιστορία μέσα. Όταν γύρισα, ήμουνα 10 χρόνια έξω εγώ στην Ιταλία. Σπούδασα, εργάστηκα, έκανα οικογένεια και μετά 10 χρόνια γύρισα, η γιαγιά μου είχε πεθάνει. Και πήγα στο νεκροταφείο να την ανάψω ένα κεράκι τη γιαγιά μου. Και την έψαχνα εκεί μέσα στα μνήματα, την έψαχνα. Για μια στιγμή ακούω ένα μνήμα που χτυπούσε, να χτυπούσε ένα τζάμι. Και πάω και ήταν η γιαγιά μου. Ναι. Λοιπόν, και εκεί γεννήθηκε η ιδέα το να γράψω για τη γιαγιά μου. Αυτό το πράγμα. Κάθισα, θυμήθηκα όλες τις ιστορίες που μου έχει πει και από ό,τι διάβασα, γιατί διάβασα πολύ, γιατί και ιστορικά έπρεπε να είναι ενημερωμένο το βιβλίο. Διάβασα πολύ και σιγά σιγά έγραψα αυτό το βιβλίο με τις ιστορίες της. Είναι αληθινά γεγονότα όλα ή περιέχει και στοιχεία μυθοπλασίας όπως πρέπει κάποιες φορές για να ολοκληρωθεί ένα βιβλίο? Ναι, είναι γεγονότα πολλές φορές από τη ζωή της γιαγιάς μου, από ό,τι θυμόμουν. Εγώ τώρα ήμουνα 4-5 χρονών. Τώρα τα γράφω, είμαι πολύ μεγάλος. Ό,τι ακριβώς θυμόμουν περίπου από τη γιαγιά μου και από ό,τι ψάρεψα τους συγγενείς, ρώτησα τους συγγενείς τι κάνανε, πού ήρθανε, πώς ήρθαν, τι κάνανε. Και όλα αυτά δούλεψε η φαντασία μου και έγραψε το βιβλίο για τη γιαγιά μου και τις ιστορίες. Πού μπορεί να το βρει καταρχήν? Καταρχήν να πούμε ότι το έχουμε εδώ, είναι αυτό το βιβλίο σας. Πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος? Το βιβλίο μου έχει εκδοθεί από την εκδοτική Κέφαλος της Αθήνας. Μπορεί να το βρει στα βιβλιοπωλεία στην πρωτοπορία, στην εκδοτική του Κέφαλου. Επίσης μπορεί να το βρει και σε μένα, όποιος θελήσει. Έχω αρκετά και εγώ για τους φίλους, ναι. Πόσο καιρό ασχολείστε με τη συγγραφή και τι αφορούσε η πρώτη σας συγγραφική απόπειρα? Τώρα αρχικά εγώ ξεκίνησα, είμαι κτηνίατρος αρχικά. Πάντα είχα αυτή τη φλόγα το να γράψω. Το να γράψω, μου άρεσε να γράψω, μου άρεσε να γράψω ιστορίες, ποίηματα. Και ασχολήθηκα λιγάκι όταν βγήκα στη σύνταξη. Είχα ελεύθερο χρόνο και ασχολήθηκα και έγραψα ορισμένα ποίηματα. Το ανήρτησα στο διαδίκτυο και είδα ότι πήγα καλά και από εκεί και πήραν τα μυαλά μου αέρα. Μου εκμυστηρευτήκατε ότι ήδη άλλα δύο βιβλία περιμένουν στα σκαριά για έκδοση. Ναι. Τι θα αφορούν αυτά, ποιο θα είναι το περιεχόμενο τους? Ναι, λοιπόν, έγραψα πρώτα ένα βιβλίο, ιστορίες της ζωής, ιστορίες και ποίηματα στο Άγιο Βασίλεμα. Περιέχει ιστορίες από τη ζωή και ποίηματα στο Άγιο Βασίλεμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έγραψα για τη γιαγιά μου. Το τρίτο βιβλίο πάλι είναι ιστορίες, ταξίδια στη φαντασία και σε άπατα νερά, το γαλάζιο, το απέραντο γαλάζιο. Έτσι δίνω μια... και ποίηματα. Άλλα δύο βιβλία το περιμένω σε σειρά μετά από αυτό το βιβλίο να εκδοθούν. Δράτω με οπότε τη ευκαιρία να σας ζητήσω να μας πείτε και ένα ποίημα, μιας και είστε εδώ καλεσμένος μας. Mm. Θα θέλαμε να μας κάνετε αυτή τη τιμή. Ναι, θα σας πω ένα ποίημα. Με αυτό το ποίημα φυσικά, αφού η γιαγιά μου πέρασε όλη την ταλαιπωρία στη ζωή της από τη Σμύρνη, Χίο, Πειραιά, Ιωνικό της Ξάνθης και μετά στην Πόρπη κατέληξε. Λοιπόν, στο τέλος, αφού πέθανε η γιαγιά μου, στο τέλος κλείνω το βιβλίο με ένα ωραίο ποίημα.
Να το ακούσετε. Δεν θέλω μόνο να κλάψετε. Λοιπόν. Σμήνει η πατρίδα μου, ως μη θανάτου σε ματωμένο αέρα, φωτιά, φωτιά και αίμα, σε κόκκινο λιμάνι, σμάρι φωμισμένων πουλιών σε αφιλόξενο ουρανό, πετάξαμε, φωλιά πατρίδα να χτίσουμε. Αχ, Σμύρνη, όνειρό μου αγαπημένο, πατρίδα και χώμα δικό μου. Γράψε πως κλαίω, κλαίω τα συντρίμια που πίσω μου άφησα, πληγωμένο όνειρα και θάνατο, την εκκλησία μου, το σπίτι μου, το χωριό μου, τους νεκρούς μου. Κλαίω σαν κοιτάζω τις νύχτες στο φεγγάρι, κλαίω γιατί αυτό βλέπει την πατρίδα που έχω χάσει. Κι εγώ δεν μπορώ. Γράψε πως κλαίω τις νύχτες που το φεγγάρι σκεπάζει τη Σμύρνη με ασήμι, χαϊδεύει τις ομορφιές της, κι εγώ βλέπω φωτιές και από καΐδια, σκοτάδια και θλίψη. Πότιζε τη γλάστρα της ιστορίας εσύ, κι άσε με εμένα να κλαίω. Έχω μια Παναγιά με δάκρυα στα μάτια, μια κουφτά αίμα με μυρωδιά αίματος και ένα ματωμένο νηφικό εδώ στο γιατάκι μου να την θυμάμαι. Μεγαλώνουν και εδώ σε ξένους ουρανούς γεράνια, βασιλικός και ορτανσίες. Άσε με να κλαίω εγώ για χαμένες πατρίδες και μακρινούς ουρανούς. Μεγαλώνουν και εδώ πουλιά, πετούν γλάρι και χελιδόνια, και ο πελαργός φέρνει την άνοιξη. Κι ας κλαίω εγώ για χαμένες πατρίδες. Ποτίζω ξένη γη με δάκρυα να ανθίσει, κάποτε να γίνει γη των παιδιών μου. Κι αν πεθάνω μια μέρα, μην κλαις για μένα, δεν θα κρυώνω. Φέρε μου γη, δικό μας χώμα, να αγκαλιάσει τον τάφο μου. Μην κλαις για χαμένα όνειρα τις τάχτες και τους νεκρούς της Σμύρνης. Φτάνει, ξεχύλισε ο πόνος και το αίμα στο λιμάνι της Σμύρνης. Κλάψε για την προσφυγιά, κλάψε το αύριο και μην ξεχνάς, έχουμε νεκρούς, έχουμε ρίζες εκεί πέρα, Καρσί. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη. Αν και είναι τόσο η συγκίνηση, καταλαβαίνω. Είναι ένα βιβλίο, πραγματικά το γράφω και όπως είδατε και στο βήμα, το ζω. Γιατί δεν είμαι εγώ. Είναι η ψυχή της γιαγιάς μου που μιλάει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.